Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Αν αυτή είναι η πρώτη σας φορά εδώ, καλώς ήρθατε. Χαίρομαι πάρα πολύ που κάνατε κλικ σε αυτό το βίντεο, γιατί σήμερα θέλω να σας δείξω το αγαπημένο μου μακιγιάζ αυτή την περίοδο, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά προϊόντα από την εταιρεία Bobbi Brown. Αν τα λέμε για πρώτη φορά, εγώ είμαι η Νάγια, εδώ σας μιλάω για όλα όσα αγαπώ. Πριν ξεκινήσουμε, να σας ζητήσω να πατήσετε το κουμπί εγγραφή ή subscribe για να γραφτείτε στο κανάλι. Θα πρέπει να έχετε λογαριασμό στο Google για να το κάνετε αυτό, επειδή πολλοί με ρωτάτε πώς γίνεται και γιατί δεν μπορείτε. Και επίσης πατήστε και το κουδουνάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο. Θα ξεκινήσω ενυδατώνοντας και το πρόσωπο και τα χείλη μου. Πρώτα με αυτό εδώ το lip tint ουσιαστικά από Bobbi Brown. Είναι στην απόχρωση Bare Pink. Είναι ένα προϊόν που λατρεύω και όπως θα δείτε δίνει ένα ανεπαίσθητο χρώμα στα χείλη, ίσα ίσα που τα ζωντανεύει λίγο. Αλλά τα ενυδατώνει τόσο πολύ που είναι τελευταία το πρώτο βήμα στο μακιγιάζ μου σε σταθερή βάση. Vitamin Enriched Face Base, σας έχω ξαναμιλήσει για αυτό το προϊόν και πραγματικά το λατρεύω. Είναι μια πολύ πλούσια κρέμα, η οποία όμως είναι και oil free και αποτελεί την τέλεια βάση για το μακιγιάζ. Δεν μου πέφτει καθόλου βαριά. Έχει μια καταπληκτική μυρωδιά και η επιδερμίδα μου δείχνει να το απολαμβάνει κάθε φορά που τη χρησιμοποιώ. Όπως βλέπετε, η κρέμα μου έχει αφήσει ένα μάτ αποτέλεσμα που λατρεύω, δεν γυαλίζω πουθενά και είμαι πανέτοιμη να συνεχίσω με το foundation μου. Ένα foundation που τον τελευταίο καιρό χρησιμοποιώ καθημερινά και όπως σας έλεγα, το έχω παραγγείλει και σε πιο σκούρα απόχρωση, αλλά δεν έχει έρθει ακόμη. Οπότε θα χρησιμοποιήσουμε αυτή που έχω εδώ. Είναι το Skin Longwear Fluid Powder Foundation με SPF 20 στην απόχρωση W054. Είναι ένα υγρό foundation το οποίο έχει μάτ τελείωμα πούδρας, είναι και αυτό oil free. Και κάνει όχι μόνο για λιπαρές επιδερμίδες, για κάθε τύπο επιδερμίδας. Η κάλυψή του είναι μέτρια θα έλεγα, φτάνει σε μέτρια, δεν φτάνει σε full κάλυψη, αλλά μετά θα χρησιμοποιήσουμε για περισσότερη κάλυψη κάποια φανταστικά concealer. Οπότε αν έχετε σπυράκια ή πανάδες όπως έχω εγώ εδώ, θα δείτε ότι θα τα καλύψουμε καταπληκτικά. Μπορείτε φυσικά να το απλώσετε και με τα χέρια σας για ένα πιο ανάλαφρο αποτέλεσμα. Εμένα μου αρέσει όμως να το απλώνω με το πινελάκι του. Νομίζω ότι η εφαρμογή είναι πιο ομοιόμορφη με αυτόν τον τρόπο. Πάμε στα concealer και έχω από τη μία το Intensive Skin Serum Concealer και από την άλλη το Instant Full Cover Concealer. Λοιπόν, η διαφορά αυτών των δύο είναι η εξής. Αυτό πραγματικά είναι concealer υψηλής κάλυψης και θα δείτε αμέσως τώρα ότι θα το χρησιμοποιήσω εδώ που έχω πανάδες, δυσχρωμίες στην επιδερμίδα μου, εκεί που έχω κοκκινίλες ίσως, εδώ στην άκρη της μύτης μου αλλά και στη ράχη της μύτης μου. Το χρησιμοποιώ πάντα γιατί είναι οι περιοχές που φεύγει το foundation πιο γρήγορα και εμφανίζονται αυτές οι κοκκινίλες που έχω εγώ εκεί και θα δείτε ότι αυτή η ποσότητα που βάζω, η ελάχιστη, είναι αρκετή για να καλύψει όλα αυτά τα σημαδάκια που ενδεχομένως μπορεί να σας ενοχλούν. Θα έρθω λοιπόν και τα μποναριστά με το πινέλο μου, θα αρχίσω να το σβήνω χωρίς να το μετακινώ πολύ από την περιοχή που το έχω εφαρμόσει. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τα δαχτυλά σας να το ταμπονάρετε, γιατί με αυτόν τον τρόπο ζεσταίνετε το προϊόν και λιώνει και ενσωματώνετε καλύτερα στην επιδερμίδα σας. Τώρα για την περιοχή γύρω από τα μάτια θα χρησιμοποιήσω το Intensive Skin Serum Concealer. Αν δεν σας είπα την απόχρωση, λοιπόν, στο προηγούμενο η απόχρωση είναι η Beige και σε αυτό εδώ η Natural. Λοιπόν, και θα το χρησιμοποιήσω εδώ στην περιοχή κάτω από τα μάτια όπου έχω αυτό το mauve χρώμα και θέλω να αποχρωματίσω αλλά και να φωτίσω. Θα το χρησιμοποιήσω εδώ, σε αυτό το σημείο που κάνω γραμμούλες από το χαμόγελο, εδώ και στο πηγούνι λίγο. Και θα το απλώσω σε αυτά τα σημεία με το πινέλο μου και κάτω από τα μάτια με τα δαχτυλά μου. Τώρα που το σκέφτομαι θα βάλω λίγο και στο πάνω βλέφαρο για να το αποχρωματίσω, για να μπορέσουμε μετά να δουλέψουμε και με το χρώμα στα μάτια. Και όπως βλέπετε απλώνεται με πάρα πολύ απαλές κινήσεις, δεν μπαίνει στις λεπτές γραμμές, θα το σετάρουμε βέβαια με πούδρα, αλλά είναι θεωρώ πάρα πολύ ελαφρύ και ταυτόχρονα πάρα πολύ καλυπτικό κονσίλερ, εμένα πραγματικά με έχει εντυπωσιάσει. Περνάω σε setting powder και αυτή εδώ είναι η Sheer Finish Pressed Powder στην απόχρωση Warm Natural, το νούμερο 6. Θα πάρω λοιπόν το πινέλο μου, αρκετή ποσότητα, θα το τεινάξω και θα το φέρω εδώ όπου βάλαμε το κονσίλερ κυρίως, στην περιοχή γύρω από τα μάτια και εκεί που διορθώσαμε τις ατέλειες του προσώπου. Και φυσικά στο τάφ, γιατί εγώ είμαι λιπαρή όπως ξέρετε, οπότε εδώ θέλω σίγουρα να σετάρω την περιοχή για να μην έχω γυαλάδες στη συνέχεια και να κρατήσει το μακιγιάζ μου.
Η συγκεκριμένη πούδρα έχει λίγο χρώμα, δεν θα σας δώσει όμως κάλυψη, δεν είναι powder foundation δηλαδή, αλλά καλό θα είναι να πάρετε μια απόχρωση που είναι κοντά στον τόνο της επιδερμίδας σας. Συνεχίζω με bronzer και είναι το αγαπημένο μου σημείο αυτό σε κάθε μακιγιάζ. Αυτή είναι η Illuminating Bronzing Powder στην απόχρωση 4 Aruba. Έχει μια ελαφριά λάμψη, η οποία όμως δεν θα σας δώσει περιττή γυαλάδα και δεν θα τονίσει τις ατέλειές σας. Απλώς θα δώσει μια λάμψη και ένα πιο διάφανο, ωραίο, λαμπερό αποτέλεσμα στην επιδερμίδα σας. Θα κάνω αυτό το κλασικό που κάνουμε, το τριάρι, αυτό δηλαδή. Επίσης δεν έχει πάρα πολύ pigment και αυτό είναι καλό γιατί μπορείτε να το χτίσετε όσο εσείς θέλετε. Και πιέζοντας λίγο το πινέλο μου για να το κάνω έτσι πιο flat, θα πάρω λίγη ποσότητα και θα το φέρω εδώ δεξιά και αριστερά από τη μύτη μου για να κάνουμε ένα ελαφρύ contouring, αλλά και από πάνω σε αυτό το σημείο, σαν να μας έχει χτυπήσει φυσικά ο ήλιος. Για ρούζ σήμερα έχω διαλέξει αυτό εδώ, είναι η απόχρωση Nectar από τα matte ρούζ της Bobbi Brown και νομίζω ότι είναι μια απόχρωση, παιδιά, που ταιριάζει με κάθε κραγιόν, με κάθε τύπο μακιγιάζ. Γενικά είναι ένα πάρα πολύ φυσικό ροζάκι. Δείτε τι ωραία που γράφει στα μάγουλα, πάρα πολύ φυσικό και πάρα πολύ δροσερό. Βάζω και λίγο στη ράχη της μύτης μου και λίγο και εδώ στους κροτάφους θα βάλω. Γιατί αυτό είναι το σημείο που σε χτυπάει ο ήλιος και που μπορεί να κοκκινήσεις και λίγο παραπάνω. Και μου αρέσει πολύ αυτό το εφέ. Και νομίζω ότι προς το παρόν είναι αρκετό το ρούζ, αν χρειαστεί θα προσθέσουμε κι άλλο μετά. Και πάμε τώρα στα φρύδια. Για τα φρύδια θα χρησιμοποιήσω το Perfectly Defined Longwear Pencil, το οποίο έχει βέβαια το βουρτσάκι του από τη μία πλευρά. Θα ξεκινήσω βουρτσίζοντας προς τα πάνω τις τριχούλες μου. Και από την άλλη έχει το τριγωνικό μολύβι, που εγώ σας έχω πει ότι τον τελευταίο καιρό είναι και το μόνο που χρησιμοποιώ, το προτιμώ, με βολεύει και ειδικά το συγκεκριμένο που είναι και στην απόχρωση εσπρέσο, ταιριάζει και πάρα πολύ στο φυσικό χρώμα των φρυδιών μου. Ξεκινήσω λοιπόν κάνοντας γραμμούλες εδώ μπροστά που θέλω λίγο να το γεμίσω και στη συνέχεια θα τραβήξω εδώ μια γραμμή νοητή από κάτω και θα συνεχίσω με τη φορά που έχουν οι τρίχες μου να γεμίζω εδώ τα κενά και μετά θα πάω από το πάνω μέρος για να του δώσω ένα ωραίο σχήμα. Φρύδια έτοιμα σε χρόνο ντετέ, από τα πιο ωραία φρύδια που έχω φτιάξει ποτέ, φαντάζομαι θα συμφωνείτε, και με ελάχιστη προσπάθεια. Και επειδή ξέρω ότι θα το σχολιάσετε, ναι, η τιμή του είναι τσουχτερή. Αλλά παιδιά, αν χρειάζεσαι ελάχιστο προϊόν και ελάχιστη προσπάθεια για να πετύχεις το maximum και καλύτερο αποτέλεσμα, νομίζω ότι αυτό το μολύβι φρυδιών είναι ένα must have στη συλλογή σας. Λοιπόν, πάμε στα μολύβια ματιών. Αυτές είναι σκιές σε stick και αυτές από τη στιγμή που τις γνώρισα τις ερωτεύτηκα. Θέλω να πάρω και άλλα χρώματα οπωσδήποτε. Αυτή εδώ η διπλή είναι από την ανοιξιάτικη συλλογή της Bobbi Brown και αυτές οι μονές κυκλοφορούν στη μόνιμη συλλογή. Λοιπόν, η μονή που έχω είναι η Golden Bronze, αυτή η απόχρωση, και λέγεται Longwear Cream Shadow Stick, και αυτή εδώ έχει τις αποχρώσεις Taupe και Peach Mimosa. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσουμε την απόχρωση Taupe και δεν θα πιστεύετε πόσο εύκολο θα είναι το σημερινό μακιγιάζ και θα τη βάλω σε όλο το κινητό βλέφαρο ξεκινώντας από τη βάση. Εδώ που θέλω να έχω λίγο περισσότερη ένταση, θα επιμείνω λίγο παραπάνω και στην εξωτερική μου γωνία και θα έρθω λοιπόν προς τα πάνω και θα πάω μέχρι κάτω από το κόκαλο. Λοιπόν, έτσι θα ξεκινήσω και θα πάρω τώρα αυτό το πινελάκι μου και θα απλώσω τη σκιά μου. Και δείτε τι ωραίο σβήσιμο θα κάνει και ντεγκραντάρισμα όσο πηγαίνουμε προς τα πάνω. Θα νομίζετε ότι έχουμε χρησιμοποιήσει τουλάχιστον 2 σκιές. Κι όμως είναι μόνο μία. Καλό είναι βέβαια να κάνετε κάθε μάτι ξεχωριστά και να δουλεύετε γρήγορα, γιατί αυτές οι σκιές με το που θα σταθεροποιηθούν και θα στεγνώσουν δεν πάνε πουθενά, δεν κουνιούνται λοιπόν. Τέλειο, τελειώσαμε ουσιαστικά από την πρώτη σκιά. Θα πάω τώρα στην άλλη απόχρωση που είναι η Peach Mimosa και αυτό που θα κάνω είναι αρχικά να φωτίσω εδώ το εσωτερικό του ματιού μου. Ένα σημείο που μου αρέσει πάρα πολύ να φωτίζω γιατί σας έχω ξαναπεί δείχνει το βλέμμα να είναι πιο ξεκούραστο και θα βάλω και λίγο εδώ κάτω από το φρύδι μου. Στη συνέχεια και για να τονίσω λίγο ακόμα τα μάτια, θα πάρω την απόχρωση Golden Bronze και με ένα άλλο πινελάκι, για να έχω επίσης ακρίβεια, έτσι, που είναι Pencil Brush, θα πάρω λίγη
και θα τη φέρω ρίζα-ρίζα στη γραμμή των βλεφαρίδων. Θα κάνω το ίδιο και στο κάτω μέρος, ξεκινώντας από την Golden Bronze και χρησιμοποιώντας στη συνέχεια και την απόχρωση Top. Και θα κάνω εδώ ένα πολύ ωραίο σβήσιμο για να γίνει ελάχιστα πιο smoky. Και τελειώσαμε, δεν είναι πανεύκολο. Ολοκληρώνω και το άλλο μάτι off camera και επανέρχομαι. Και πάμε σε μάσκαρα. Έχω γυρίσει και τις βλεφαρίδες μου και θα χρησιμοποιήσω αυτή εδώ την Bobbi Brown No Smudge Waterproof Mascara. Αν αναρωτιέστε γιατί η συσκευασία είναι μικρή, αυτό δεν συμβαίνει επειδή έχει λιγότερο προϊόν, αλλά συμβαίνει επειδή δεν υπάρχει αέρας μέσα στο μπουκαλάκι, άρα και το προϊόν είναι πιο συμπυκνωμένο και η απόδοσή του είναι μεγαλύτερη. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη από αυτό το αποτέλεσμα στις βλεφαρίδες μου και πάμε σε highlighter. Κοιτάξτε εδώ συσκευασία, καταπληκτική, καλοκαιρινή, μπρουν. Που σε προδιαθέτει ρε παιδί μου να πας καλοκαιρινές διακοπές. Λοιπόν, είναι η Warm Glow από την Highlighting Powder της Bobbi Brown φυσικά. Μέσα είναι έτσι. Θα πάρω λοιπόν αρκετή ποσότητα με το πινέλο μου και θα τη φέρω εδώ στα γνωστά σημεία που πέφτει το φως. Λίγο πιο ψηλά εδώ, στη ράχη της μύτης. Λίγο εδώ που μου αρέσει, πάνω από τα χείλη, και θα κάνω το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Και πάμε στα χείλη, να σκουπίσω λίγο τον μπάλι μου που είχα βάλει πριν λίγο, και θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ το lip liner στην απόχρωση nude. Το κραγιόν που έχω διαλέξει για το σημερινό μακιγιάζ είναι από τη σειρά Lux Matte Lip Colors, αυτή την υπέροχη χρυσή συσκευασία, και είναι η απόχρωση Beaten Peach. Είναι χρωματάρα, είναι πάρα πολύ μαλακό στα χείλη, δεν μου τα ξεραίνει, έχει καλή διάρκεια, δεν είναι όμως ανεξίτηλο, έτσι. Θα εμφανιστεί λίγο στο ποτηράκι σας, αλλά δεν θα φύγει με την πρώτη φορά που θα πιείτε μια γουλιά ή που θα φάτε κάτι. Και αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα για σήμερα, το ολοκληρωμένο καλοκαιρινό μακιγιάζ που κάναμε χρησιμοποιώντας αποκλειστικά προϊόντα Bobbi Brown. Περιμένω όπως πάντα τα σχόλιά σας και τις ερωτήσεις σας και τις απορίες σας, αλλά και προτάσεις για το τι άλλο θέλετε να δείτε σε αυτό εδώ το κανάλι. Την επόμενη εβδομάδα έρχεται Drugstore μακιγιάζ, δεν ξέρω με ποια εταιρεία θα ασχοληθώ, έχω μια υποψία αλλά δεν θέλω να σας το αποκαλύψω ακόμη, αλλά μάλλον θα είναι βίντεο αφιερωμένο αποκλειστικά σε μια Drugstore εταιρεία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε και το σημερινό βίντεο. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε like και να το μοιραστείτε και με τους φίλους σας. Πολλά πολλά φιλιά και θα σας δω στο επόμενο. Bye bye!